Καλώς ήρθατε στο Αλέρτ, στην εκπομπή μπορείς να το σώσεις. Κάθε Παρασκευή είμαστε εδώ, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 8 με 9, αλλά η Παρασκευή είναι η μέρα των συνταξιούχων, μπορούμε να πούμε. Να δούμε λίγο τον κύριο καθηγητή, τον έχουμε τον κύριο καθηγητή. Καλησπέρα κύριε Χατζιώτη. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, εκ δεξιών μου. Καλησπέρα κύριε Χατζιώτη. Καλησπέρα κύριε Αποστόλη. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση σας, ήταν καλή μαθητριά σας κύριε καθηγητά, κύριε Αμήτου. Εξαιρετική. Γι' αυτό διαπρέπει μαζί σας. Εντάξει. Γι' αυτό διαπρέπει μαζί σας. Ήταν εξαιρετική και παραμένει. Ωραία. Εξαιρετική. Επειδή έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρτε λίγο χρόνο, θέλετε να περάσετε κάτι σημαντικό, να ενημερωθούμε για να πάμε στις ερωτήσεις, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολλές. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τα αναδρομικά. Να δούμε τι θα πει το Ανώτατο Δικαστήριο. Η υπόθεση δικάστηκε 17 Απριλίου τρέχοντος έτους. Έχουμε πληροφορηθεί ότι οι διασκέψεις έχουν ολοκληρωθεί και φαίνεται ότι η ανώτατη δικαστική, κυρία Βορδόνη και αγαπητέ Γαβρίλο, κύριε Χαλκιώτη, αγαπητοί τηλεθεατές, καταλήγουν στο ότι θα πρέπει να λάβουν το 11μηνο των αναδρομικών μόνο όσοι και όσες έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι 30 Ιουλίου του 2020. Μάλιστα. Όσοι άσκησαν από εκεί και μετά ή όσοι δεν άσκησαν καθόλου αγωγές, για αυτούς είναι κατηγορηματικό αρνητικό το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Άρα εμείς μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας θα πιέσουμε σε αυτούς που δεν κάνανε αγωγές και αποκλείονται κακώς από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο με πολιτική απόφαση να πάρουν και αυτοί, διότι είχαν πιστεί και είχαν παρασυρθεί από κυβερνητικά στελέχη. Μάλιστα. Να μην ασκήσουν αγωγές, να μην πηγαίνουν στους δικηγόρους, έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη, διότι η απόφαση αφορά όλους, είτε χάσουν είτε κερδίσουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς θα πιέσουμε γι' αυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο που αναμένουν οι συνταξιούχοι. Τώρα το Δεκέμβριο, σε δύο μήνες από σήμερα. Μισό λεπτό να σας διακόψω, να βάλουμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας 60 Plus, να το βλέπουμε. Παρακαλώ, αν μπορούμε να το βάλουμε μαζί με τον κύριο καθηγητή. Ωραία. Μπορούμε να το έχουμε στη μέση. Μάλιστα. Εδώ, κύριε καθηγητά, πάλι εσείς λέτε 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα. Επειδή καθημερινά κατασυκοφαντούνται οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διότι δεν δηλώνουν τα εισοδήματα, αναζητήσαμε να δούμε γιατί δεν δηλώνουν και ανακαλύψαμε 5 σημαντικά στοιχεία που αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι ζουν κοινωνικό κράχ. 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Οι 9 στους 10 έχουν επιλέξει ασφαλιστική κλάση τη φτηνή. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι όταν ακούς η σύνταξη θα πάρουν από 500 έως 800 ευρώ. Οι 9 στους 10 έχουν επιλέξει τη χαμηλή φτηνή κλάση λόγω αδυναμίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, οι 300.000 εξ αυτών αγροτών και επαγγελματιών αδυνατούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών. Τέταρτο έβριμα, 4 στους 10 αδυνατούν να έχουν περίθαλψη λόγω χρεών. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε μία βίαιη και μαζική φτωχοποίηση των ελευθεροπαγγελματιών, παρά το ότι η κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα καθημερινά κατασυκοφαντούν ότι κλέβουν τα εισοδήματά τους, ότι δεν δηλώνουν τα σωστά εισοδήματα κλπ. Ωραία. Δεν το κάνουν αυτό, αν το κάνουν, το κάνουν λόγω μεγάλης και γενικευμένης φτωχοποίησης. Ωραία. Να ξεκινήσω εγώ με κάποιες ερωτήσεις, κύριε καθηγητά. Μας ακούτε καλά, πιστεύω, έτσι. Μας ακούτε. Λοιπόν, βεβαίως. Ένα συνταξιούχος με σύνταξη 1.451 ευρώ έχει 100 ευρώ διαφορά. Ρώτα, λέει τον κύριο καθηγητή, πότε να ελπίσουμε ότι αυτή θα σβηστεί. Με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, το 28 θα πάρει την αύξηση. Μπορεί και το 27, αλλά 27-28 θα σβηστεί η προσωπική διαφορά των 100 ευρώ. Άρα 25 και 26 δεν θα πάρει αύξηση.
τα πάρει από 27 και μετά. Ωραία. Όταν ένα συνταξιούχο θέλει μελιώνει δικαίωμα, παραδείγματο χάρη το τρίτο το 25, πότε πρέπει να ξεκινήσουν τι διαδικασίε για την έκδοση τη σύνταξή του? Θα πρέπει να. Στις 12, δηλαδή, 11 τρίτου 25 θα μελιώνει δικαίωμα. Στι 12 ή μπορούμε και πιο πριν? Αν είναι δημόσιο υπάλληλο, πρέπει να κάνει τις δύο παραιτήσεις. Μάλιστα. Με απόσταση το μήνα, τα ξέρετε αυτά. Άρα αν είναι στο ιδιωτικό τομέα, όταν συμπληρώσει ηλικιακό όριο και την ασφάλιση που έχει, αμέσως κάνει την αίτηση, αν θέλει να αναγνωρίσει και πλασματικά χρόνια, με την υποβολή της αιτήσεως, αναγνωρίζει και πλασματικό χρόνο, αν τον έχει ανάγκη. Συνεπώς, η του ιδιωτικού τομέα και βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τη συμπλήρωση ηλικιακού ορίου και του χρόνου ασφάλισης. Άρα άμα έχουμε 11 τρίτου, στις 12 να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, μπορεί να κάνει προετοιμασία πιο πριν? Όχι. Χρειάζεται προετοιμασία πιο πριν για να ελεγχθούν τα στοιχεία. Μάλιστα. Τα στοιχεία για ασφάλιση ή κάνουν αίτηση καταμέτρηση στον ΕΦΚΑ ή πάνε σε ειδικευμένο επιστήμονα. Εσείς ασχολείστε με αυτά. Το δικό μας δίκτυο ασχολείται. Οπωσδήποτε. Και το δικό σας και εμείς. Το δικό σας και εμείς. Όχι. Τα λέμε ωραία. Άρα χρειάζεται, διότι να πούμε αυτό, κύριε Χαλικιώτη και κυρία Βορδόνη, ότι μία στις τρεις αιτήσεις συνταξιοδοτήσεων που υποβάλλεται απορρίπτεται. Επειδή δεν θεμελιώνει δικαίωμα. Άρα λοιπόν περιμένει ο άνθρωπος να πάρει σύνταξη και του έρχεται η απορριπτική απόφαση. Μία στις τρεις και εδώ το 30% απορρίπτεται, επειδή ο ΕΦΚΑ διαπιστώνει ότι παρά τα όσα νόμιζε ο ίδιος ο ασφαλισμένος, δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κύριε καθηγητά, ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει ποτέ να σχολιάζω τους άλλους. Λέω όλοι είναι πολύ καλοί και ο πιο καλύτερος είναι ο κ. Μητρόπουλος. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει, αυτά είναι σχετικά. Άλλο ερώτημα. Όχι, θέλω να το ολοκληρώσω. Αυτή είναι η περίπτωση, όταν παραδείγματος χάρη δεν έχει συμπληρώνει το ηλικιακό έτος, τι τον βάζει και του κάνει την αίτηση? Αυτή εδώ έχει απορριφθεί η αίτηση. Έκανε αίτηση τώρα στα 60. Τώρα... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φαντάζεστε τι. Δεν φαντάζεστε, κυρίως. Δεν τους το λένε εκεί πέρα και έρχονται με απορριπτικές. Τούτη εβδομάδα είχα 4-5 περιπτώσεις γυναικών κυρίως που έκλαιγαν. Διότι τους είχαν διαβεβαιώσει, θα την πάρει, κυρία Βορδόνη και κύριε Καλικιώτη, ότι θεμελίωναν δικαίωμα. Μάλιστα. Και δεν είχαν το δικαίωμα. Μάλιστα. Τους είχαν πει ότι βγαίνανε με ανήλικο τέκνο, με την 25ετία, δεν είχαν τα δικαιώματα. Μάλιστα. Δεν έφτιαξαν την 25ετία και έκαναν την αίτηση. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Λοιπόν, 66 ετών. Έχει 5.000 ένσημα. Είκα και ένα έτος δούλευε από κάπου αλλού. Πρώτη πρόληψη το 1973. Συμπληρώνει στις 29/11/25. Τα γνωστά με την προηγούμενη. Να πάει 29/11/25. Στο 67ο μόνο. Στο 67ο μόνο. Και ό,τι είπαμε. Σωστά. Έχει παραπάνω από την θεμελιωτική προϋπόθεση. Μάλιστα. Άρα να κάνει αίτηση και θα πάρει γύρω στα 600 ευρώ σύνταξη με αυτά τα ένσημα που μου είπατε. Μάλιστα. Φημολογείται ότι για αυτούς που κόψαν το ΕΚΑΣ μπορεί να κάνουν προσφυγές. Τι, με πήρε και με ρώτησε, λέει, θα ρωτήσω. Έχει διαδικασία? Όχι, έτσι. Σε καμία περίπτωση μην ξοδεύονται χωρίς λόγο, διότι βγαίνουν και κάποιοι και τους λένε ότι έχει κριθεί από τις ολομέλειες των δικαστηρίων. Μάλιστα. Ότι καλώς κόπηκε το ΕΚΑΣ. Κακώς, λέμε, αποφάσισαν αυτά τα δικαστήρια, αλλά η επαναβίωση του ΕΚΑΣ, κύριε Χαλικιώτη και κυρία Βορδόνη, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Μάλιστα. Δηλαδή, να ξαναθεσπιστεί νομοθετικά. Μην πάει ο κόσμος, και είναι και φτωχός κόσμος, όποιος δικαιούται το ΕΚΑΣ, χαμηλές συντάξεις, μην πάει και εξοδεύεται χωρίς λόγο, γι' αυτό το λόγο, να μην πάει γι' αυτό. Μάλιστα. Συνταξιούχος με σύνταξη χειρίας 78 ετών, καρκινοπαθής. Παίρνει σύνταξη χειρίας 530 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα να πάρει κάποιο επίδομα? Σύνταξη... Αν παίρνει σύνταξη χειρίας και έχει ποσοστό αναπηρίας μόνο άνω του 80%, νομίζω το έχει. Μπορεί να αιτηθεί. Νομίζω το έχει. Έχει λιγότερο από ό,τι κατάλαβα. Όχι, έχει το 80%. Έχει. Ναι, ναι. Γιατί άκουσα κάτι σαν 78 ετών. 78 ετών. Έχει, είναι καρκινοπαθής. Μπορεί να,
μπορεί να αιτηθεί, μπορεί να αιτηθεί με το ποσοστό από τον ΟΠΕΚΑ να πάρει επίδομα απολύτου αναπηρίας εάν είναι από 80 και πάνω. Μάλιστα. Μπορεί να το πάρει. Μάλιστα. Αυτά είναι το επίδομα αναπηρίας απολύτου και το επίδομα τυφλότητας είναι τα μόνα που δεν κόβονται εάν κάποιος παίρνει και ασύνταξη. Μάλιστα. Όλα τα άλλα κόβονται. Ωραία. Έχουμε έναν... Το επίδομα τυφλότητας και το απολύτου αναπηρίας. Έχουμε έναν συνταξιούχο του ΟΤΕ και είχε ξεχάσει, λέει, να βάλει 7 χρόνια βαρέα. Μπορεί να κάνει κάτι? Τώρα δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να συνταξιούχο, όπως πολύ περισσότερο αν έχει παρέλθει ο χρόνος. Εάν είναι παράλληλος ο χρόνος, παράλληλος μόνο, μπορεί να αιτηθεί να προσμετρηθεί για να πάρει αυγατή στη σύνταξη. Αλλά επανυπολογισμό της σύνταξης με νέα αίτηση για να προσμετρηθούν και 7 χρόνια τα οποία δεν είχε βάλει στην αίτησή του, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Μια άλλη φίλη παίρνει αναπηρική σύνταξη 50% και παίρνει 245 ευρώ. Ο σύζυγος παίρνει 1.300. Μπορεί, προσέξτε τι με ρωτάει, η αναπηρική να γυρίσει σε εθνική και αν τη συμφέρει? Η αναπηρική είναι 67 χρονών, κύριε καθηγητά. 400 ευρώ τη σύνταξη. Όχι, παίρνει 2,45. 2,45 παίρνει, κύριε καθηγητά. Ναι, ναι, λέω. Αν λέει, όταν οι αυτοί πολίτες λένε εθνική σύνταξη, εννοούν τη σύνταξη του ανασφαλής του υπερήλικα, που είναι 400 ευρώ σήμερα. 245 είναι δική της. Απαντάμε όχι. Αν είναι σε νόμιμο γάμο, μόνο το εισόδημα εξετάσεως του συζύγου ξεπερνάει το βασικό όριο χορήγησης και την κόβει από το δικαίωμα. Μάλιστα. Με πήρε... Άρα λοιπόν δεν μπορεί. Όχι. Γιατί ο νόμος απαιτεί το τεκμαρτό εισόδημα του ζευγαριού για να πάρει η κυρία την εθνική σύνταξη να μην ξεπερνάει τις 8.640 ευρώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Μόνο με το χιλιάρικο της σύνταξης του συζύγου ξεπερνάει κατά 3.000. Άρα δεν μπορεί να αιτηθεί. Μία μάνα που έχασε το παιδί της 49 ετών στο δημόσιο, το παιδί πέθανε δυστυχώς 49 ετών, ήταν 20 χρόνια στο δημόσιο ως εργάτης. Με ρωτάει, μπορεί να κάτι να πάρει οικογένεια, υπάρχει κάτι που μπορεί να πάρει οικογένεια? Μόνο η οικογένεια, όχι οι γονείς, μόνο αν είχε σύζυγο ή παιδιά. Δεν είχε. Και οι γονείς όχι. Δεν είχε. Ούτε τα αδέρφια του, κύριε καθηγητά. Όχι, ήτανε άγαμος. Όχι. Όχι τίποτα. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, τελευταίο. Καρκινοπαθής πήρε τώρα το 1923 πέρασε και τώρα πήρε 338 ευρώ. Είναι 63 ετών και έχει και 3.000 έσημα. Μπορούμε να κάνουμε κάπως κάτι να το βοηθήσουμε? Το 300 τι είναι, σύνταξη αναπηρίας? Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα, καρκινοπαθής. Δεν μπορεί να τη γυρίσει σε γύρατος επειδή του λείπουν 1.500 ένσημα. Άκουσα ότι έχει 3.000 μόνο ένσημα. Έχει 3.000, κύριε καθηγητά, και είναι 63 χρονών. Δεν γίνεται τίποτε. Απολύτως τίποτε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Να είστε καλά. Μην φύγετε. Να σας απασχολήσουμε ακόμη λίγο, κύριε καθηγητά. Μην φεύγετε. Έχουμε μια κυρία που είναι καταγωγής από Βουλγαρία. Μένει εδώ στην Ελλάδα πάνω από 25 χρόνια ακριβώς. Μας ρώτησε αν μπορεί να πάρει τα ένσημα της Ελλάδας να πάει στη Βουλγαρία που έχει δουλέψει εκεί 7 χρόνια. Δηλαδή έχει... Και το ένα και το άλλο. Θέλει να φύγει, δεν πάρει... θέλει να μείνει άλλο εδώ. Θέλει να πάρει 20 έτη εργασίας ως καθαρίστρια που είναι εδώ. Υπάρχει συμφωνία με την Βουλγαρία. Mm-hmm. Ή παίρνει της Ελλάδας στα πάει εκεί ή παίρνει της Βουλγαρίας εδώ. Ναι, από εδώ... Τα εθνικά συστήματα επικοινωνούν. Θα προσμετρήσει τα 7 της Ελλάδας mm-hmm. για να πάρει σύνταξη στην Βουλγαρία. Άρα από εδώ πρέπει να πάρει κάποια βεβαίωση χορήγηση από τον αρμόδιο φορέα. Θα πάρει βεβαίωση εδώ από τον ΕΦΚΑ mm-hmm. με τις καρτέλες και μία βεβαίωση ότι έχει ασφαλιστεί για αυτό το χρόνο. Mm-hmm. Θα ζητηθεί να πάει και υπηρεσιακά αυτό στον ΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ Βουλγαρίας, στον Εθνικό Οργανισμό Ασφάλισης, mm-hmm. όπως το λένε στη Βουλγαρία, και να προσμετρηθούν. Ωραία. Έχουμε μια κυρία που είναι άνεργη τα τελευταία 12 χρόνια. Είναι 59 ετών. Επειδή προστατεύει και φυλάει τη μαμά της που είναι τυφλή, γι' αυτό το λόγο και την εργάζεται όλα αυτά τα χρόνια. Έχει 7.000 ένσημα. Μας ρωτάει, μπορεί η μαμά της να την προσλάβει για να καλύψει, λέει, τα τελευταία 3 χρόνια τα καινούργια με τα ένσημα που απαιτείται, μήπως και μπορέσει και βγει? Αυτό ρωτάει. Όχι, δεν μπορεί να την προσλάβει και μόνο στα 67 παίρνει η κυρία. Μόνο στα 67. Γιατί δεν απαιτείται.
απαιτούνται 5 χρόνια να δουλέψει. Έχει κόψει εδώ και 12, μου λέει. Ναι, ναι. Άρα εδώ πρέπει να δουλέψει 5 χρόνια. Mm-hmm. Ώσπου να περάσουν τα 5 θα φτάσει στο εθνικό όριο το 67. Άρα μόνο στο 67 θα πάρει. Μπορεί να κάνει κάποια αυτασφάλιση, ρώτησε. Μπορεί να κάνει κάποια αυτασφάλιση, αλλά χρειάζεται να έχει δουλέψει τον τελευταίο χρόνο. Αυτό την εμποδίζει να πάει στην αυτασφάλιση. Άρα, άμα δουλέψει ένα χρόνο του χρόνου, μπορεί να κάνει αυτασφάλιση. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε έναν κύριο που δουλεύει σε έναν Δήμο. Έχει κλείσει 15 χρόνια βαρέα. Είναι σήμερα που μιλάμε ο άνθρωπος 64 ετών. Του είπαν ότι μπορεί να βγει, να κάνει τις δύο παραιτήσεις του για να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Εκείνος ρωτάει αν μπορεί να. Ρωτήστε με, κύριε καθηγητά. Ρωτάει το εξής: αν μπορεί την άδεια που θέλει να πάρει, δεν έχει πάρει ακόμη την άδειά του, να την καλύψει, λέει, με τις δύο παραιτήσεις και αν επιτρέπεται με τον νέο νόμο να παραμείνει στην υπηρεσία και να εργαστεί. Αυτό ρωτάει. Δεν τους επιτρέπουν στο δημόσιο να μένουν ακόμη. Αυτό είναι, θα το λύσει τώρα η κυρία Κεραμέως, mm-hmm. φαίνεται αυτή την περίοδο. Αλλά δεν μπορεί να βγει νωρίτερα του 67. Την άδεια μπορεί όμως να την καλύψει. Αλλά δεν τον συμφέρει αν μπορεί να δουλέψει μέχρι το 67. Του είπαν από το Δήμο ότι επειδή έχει 15 χρόνια βαρέα, δουλεύει πόσα χρόνια, είναι από το 94 στο Δήμο. Αν ήταν από το 83 και πριν θα μπορούσε να το κάνει. Φαίνεται ο Δήμος δεν είχε ενημερωθεί καλά. Άρα στα 67, να μην βγει, δεν βγαίνει μάλιστα ακόμη. Μάλιστα 67 θα φύγει, νωρίτερα δεν μπορεί να φύγει. Μάλιστα. Κάτι ακόμη. Έχουμε μια κυρία που είναι σήμερα 58 ετών, δουλεύει 33 χρόνια, έχει 33 χρόνια ασφάλισης ως υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ, συνεχόμενα χρόνια. Με ανήλικο το 92. Ρωτάει αν μπορεί να βγει και πότε. Είναι 58 χρονών σήμερα. Μπορεί να βγει αν είναι 58 με ανήλικο, ναι. Και χρειάζεται 4.500-5.500. Το 10, το 11 ή το 12. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το ανήλικο, χρειάζεται να έχει. Και φαίνεται ότι έχει. Μπορεί να βγει στα 60 και στα 6. Έχει και κάτι 6 και 9 μήνα εδώ. Θα πρέπει να ρωτήσει έναν ειδικό. Ωραία. Για να δούμε την εικόνα της. Γιατί στον αέρα δεν θέλω να δω ποτέ. Όχι, μπορεί να είναι στα 58 σωστό, και 9 μήνες. Ναι. Μπορεί να βγει στα 60 και 9 μήνες κλπ. Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά, και ένα σχόλιο τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κουράσαμε σήμερα λίγο. Αλλά σας αγαπάνε. Σας αγαπάνε. Ό,τι πει ο κύριος καθηγητής. Όχι, όχι. Ευχαρίστω. Ορίστε. Λοιπόν, και η πρώτη ερώτηση που μου κάνανε, ξέρετε, δεν σας την έκανα γιατί τη έχουμε συζητήσει χίλιες φορές από όλες τις πλευρές. Μου λέει, ρε Γαβρίλο, γιατί ρε φίλε μου λέει εγώ να έχω αυτό το μνημονιακό φρένο, ενώ έχω συμπληρώσει στα τελευταία 5 χρόνια τα 3, αυτά που τα λέμε και τα σχολιάζουμε. Γιατί δηλαδή να μην παίρνει σύνταξη λόγω πενταετίας, αυτό που λέμε με τα 100 τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι πρέπει, άδικο. Έχουμε κάνει μάχη. Έχουμε κάνει μάχη να καταργηθεί. Δυστυχώς είναι μια σκληρή προϋπόθεση την οποία βάλανε οι δανειστές, τη δέχτηκαν και οι μνημονιακές κυβερνήσεις εδώ, για να εμποδίζει την πρόωρη έξοδο σε σύνταξη κυρίως από γυναίκες. Είναι ένα μέτρο σε βάρος των γυναικών ασφαλισμένο. Κύριε καθηγητά, να έχετε ένα ωραίο τρίμερο, να ξεκουραστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα εύχομαι. Ευχαριστώ τα καλύτερα πολύ. Σε όλους. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή και για τη βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 6-9-7-7-9-7-6-3-6-5. Κυρία Βορδόνη, από τις πολλές ερωτήσεις σας καλωσόρισα κιόλας. Καλωσή. Θα το πούμε ετεροχρονισμένα. Τώρα είστε συνεργάτης. Είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, δεν είστε συνεργάτης. Πάντως, πήραμε μια σημαντική πληροφορία τώρα από τον κύριο καθηγητή, γιατί αρκετός κόσμος πιστεύει ότι ενώ θα συνταξιοδοτηθεί μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται, αλλά τελικά δεν αφορά το κομμάτι του δημοσίου. Δηλαδή, εγώ που είμαι στο Δήμο και δουλεύω, δεν μπορώ να παραμείνω στο Δήμο τελικά να εργάζομαι. Θα τα πούμε. Και είπε, θα το λύσει τελικά η Υπουργός. Θα τα πούμε, γιατί έχουν πολύ ήλιο. Λοιπόν, πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε τη Β' Πειραιά. Όπου εγώ εμφανίζομαι, προτίθεμαι να προωθήσω είτε τα αθλητικούς συλλόγους, είτε κάποιες τέλες οργανώσεις με χορό, είτε τους επιχειρηματίες, τους μικροεπιχειρηματίες. Όλους αυτούς εγώ, είτε, βέβαια εντάξει, έχω εκλογή στο δημοτικό σύμβουλος, στον Κορυδαλό, και θα πω και κάτι. Διαφημίστε με κι άλλο. Πείτε και για μένα κι άλλα. Εγώ αυτό που να κάνω και αυτό που να ψηφίσω, το ψηφίσω. Όταν είναι για καλό, το έχω πει, θα ψηφίζω ναι. Και όταν δεν είναι καλό, θα λέω όχι. Και έχω τέτοια ελευθερία και τέτοια αδροσύνη μέσα μου που εγώ, που δεν είμαι ΚΚ και σέβομαι τους αγώνες στο ΚΚΕ, απλά είχα ένα θείο που λέει ΚΚ,
Έχω προτείνει εκπρόσωπο την κυρία εκπρόσωπος της Λαϊκής Παράταξης στο Δήμο Κορυδαλλού. Άρα, μένα μην μου τα λέτε αυτά. Ο Χαλκιώτης ψηφίζει πάντα υπέρ του συμφέρον του Κορυδαλλού. Αλλά θέλω να βοηθήσω και τον Κορυδαλλό, τα κάποιοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επώνυμοι ανώνυμοι, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, οι επώνυμοι ανώνυμοι που δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο και να προβληθούν και να ακουστούν τα προβλήματά τους. Εκεί υπάρχει το τηλέφωνο, το 697-797-6365 και το 210-49-64-569. Ελάτε να συζητήσουμε τα προβλήματα και πιστέψτε με, κάτι θα βρούμε. Δεν μιλά μόνο οικονομικά. Βασικά είναι συντάξεις όλα αυτά. Όμως, θα τονίσω και απαιτώ με αγάπη. Έφυγαν και τα ακουστικά, φύγαν όλα. Μόλις είπα τη λέξη απαιτώ, δεν μου πάει. Να πάμε να βοηθήσουμε όλοι. Παιδιά, να το κάνουμε. Στο Δήμο Κορυδαλλού, που έχει αιμοδοσία, και δεν είναι μόνο αιμοδοσία, πάμε λίγο να το δείξουμε, παιδιά. Είναι αυτό που μπήκαμε. Στις 30 Οκτωβρίου, στο Δήμο Κορυδαλλού την Τετάρτη, έχουμε αιμοδοσία και εγγραφές εθελοντών. 30 Οκτωβρίου, την Τετάρτη, όλοι εκεί. Από τις 4 μέχρι τις 8. Θα είμαι κι εγώ. Πάμε σε διπλό παρακαλώ. Είναι μία πράξη ευθύνης και υποχρέωσης για όλους μας. Παρακαλώ και σε εισαγωγικά απαιτώ να μαζευτεί πολύ κόσμο στο Δημαρχείο, να είμαστε εκεί. Και για όσους δεν μπορούν, την 5η, 31 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή εδώ την δράση. Το ξανατονίζω, θα το ξαναδείξω. Την Τετάρτη, στις 30 Οκτωβρίου, θα πάει να πάμε όλοι εκεί να βοηθήσουμε. Θα είμαι κι εγώ. Και στις 31, την Πέμπτη, 9 με 2, θα είμαστε πάλι εκεί να βοηθήσουμε αυτή την πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια. Όπως μπορούμε και όσο μπορούμε. Στο Δημαρχείο Κορυδαλλού, την Τετάρτη στις 4 με 8 το απόγευμα και την Πέμπτη από τις 9 μέχρι τις 2. Και για όσους βοηθήσουν, να ξέρετε ότι είναι κάτι πολύ καλό. Και θα πούμε τώρα, τελευταίες 4 Κυριακές μένουνε, στο Σινέ Παράδεισος που αρέσει πολύ στη Βορδόνη, μου λέει πες για το Σινέ Παράδεισος. Λοιπόν, εκεί έχουμε μία παιδική παράσταση που σαρώνει. Να σας πω κάτι, υπάρχει παιδάκι, κυρία Βορδόνη, που δεν έχει δει το Πινόκιο με τον Τσεπίτο. Δεν υπάρχει παιδάκι, έτσι. Λοιπόν, κάθε Κυριακή είναι αυτό, νομίζω είναι στις 11 η ώρα. Λοιπόν, όποιοι καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569, 697-797-6365, δωρεάν η είσοδός τους, οι 5 πρώτοι. Όσοι λοιπόν καλέσουν για την παράσταση αυτή, για τα παιδάκια, τώρα δεν μου λένε για τα παιδάκια. Εγώ να σα πω κάτι. Την έχω δει, θα την ξανάβλεπα άνετα. Όλοι μικρά παιδιά είμαστε. Λοιπόν, στο Σινέ Παράδεισος, δηλαδή μισό λεπτό, εγώ δεν είμαι με την παράταξη του Χουσαλά. Να μην πω ρε παιδιά για την αιμοδοσία. Να μην πούμε για την αιμοδοσία, επειδή δεν είμαι με την παράταξη του Νίκου του Χουσαλά. Δηλαδή, γιατί να μην το κάνω αυτό. Να μην πω για την αιμοδοσία. Να μην πω για τα παιδάκια να πάνε να δούνε. Τι σημαίνει αυτό. Όχι, θα το ξαναπώ. Λοιπόν, όλα τα πιτσιρίκια να πάνε να το δουν να γελάσουν. 5 εισιτήρια δωρεάν για τους πρώτους 5 που θα καλέσουν. Είναι πολύ λίγοι, το ξέρω. Ήδη με ενημερώνουν ότι έχουν πάρει πολύ. Είναι για ακόμα λίγες εβδομάδες. Όσοι λοιπόν επιθυμούν, την Κυριακή στις 11 η ώρα είναι η παράσταση. Καλέστε τώρα να πάρετε τα εισιτήριά σας δωρεάν. Λοιπόν, νομίζω έχουμε ένα-δύο λεπτά. Θα πω ότι στο δεύτερο μέρος, έχω καταπληκτικές ευκαιρίες. Καταρχήν, έχω ένα σπίτι που ψάχνουμε κάποιον να το νοικιάσει οικογενειάρχη. Θέλουμε μια καλή οικογένεια, γιατί το σπίτι είναι καλό. Είναι στην οίκαια, είναι μεζονέτα, είναι τρίτο και τέταρτο ρόφο, είναι γύρω στα 80 μέτρα. Προσέχτε λίγο, να βγάλουμε λίγο το σούπα να το έχουμε. Διατίθεται λοιπόν για ενοικίαση στην οίκια, κοντά στο μετρό. Μεζονέτα, πάρα πολύ καλή. Η οποία, προσέξτε, είναι και επιπλωμένη, κυρία Βορδόνη, και με τις ηλεκτρικές συσκευές. Μάλιστα. Και μου λέει η οικογένεια, Γαβρίλα, άμα βρούμε έναν άνθρωπο οικογενειάρχη, σοβαρό, πείτε μου λέει και στην κυρία Βορδόνη. Δεν τα έχουμε πει ακόμα, εντάξει. Λοιπόν, πείτε μου λέει και στην κυρία Βορδόνη, εγώ διατίθεμαι να αφήσω και τον εξοπλισμό και τα έπιπλα.
Και, αλλά μου λέει μην τα καταστρέψουν. Λέω θα βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να σεβαστεί. Μου λέει εγώ τα έχω αγοράσει ευρώ-ευρώ. Δεν θα τα πάρω. Άρα νοικιάζεται επιπλωμένο. Προσέξτε, νοικιάζεται και επιπλωμένο. Και εξοπλισμένο. Καλά, εννοείται ότι δεν θέλει τίποτα. Είναι 80 τετραγωνικά μέτρα, είναι μεζονέτα τρίτου τετάρτου ορόφου, είναι πλησίον του μετρό που είπε η γυναίκα. Θέλω όποιος άνθρωπος ψάχνει για ένα κίνητο, δεν θα πω σοβαρός, εντάξει, όλοι σοβαροί είμαστε, αλλά επειδή έχω αναλάβει την ευθύνη να βρω κάποιον καλό, θέλω μια καλή πρόταση. Πόσα τετραγωνικά είπατε? 80. Α, η μεζονέτα. Ναι, τρίτος τέταρτος. Δηλαδή μιλάμε για πολύ καλό σπίτι. Οι άνθρωποι μένουν σε ένα άλλο μέρος, δεν τον χρησιμοποιούν το σπίτι. Και αποφασίζεται να τον νοικιάσουν, αλλά ρε γαβούλα μου λέει να βρω μια καλή οικογένεια. Υπάρχει και πάρκινγκ? Πάρκινγκ, ναι, όχι, δεν υπάρχει. Πάρκινγκ δεν υπάρχει, όχι. Mm-hmm. Λοιπόν, μεζονέτα τρίτο, τέταρτο ρόφο είναι άριστο το διαμέρισμα, δεν χρειάζεται τίποτα, επιπλωμένο. Όποιοι ενδιαφέρονται για ένα ενίκιο τέτοιο, θέλουν στην οίκαια, είναι 80 μέτρα κανονικά, είναι άλλη τιμή. Μου έχει πει ότι θα ενοικιαστεί γύρω στα 550 ευρώ. Λέμε και τις τιμές, λέμε τα μέτρα, για να ξέρουμε κιόλας όποιοι ενδιαφέρονται. Επιπλωμένο. Και πώς το είπατε εσείς? Και εξοπλισμένο. Και εξοπλισμένο. Είναι τσάμπα. Μιλάμε για καλό σπίτι. Είναι τσάμπα. Άρα στην οίκαια, όποιος ενδιαφέρεται, να με καλέσει στο 697-7-7-6-3-6-5 ή στο 210-49-64-569 να πάμε να σας το δείξουμε. Είναι πραγματικά ευκαιρία. Αν σκεφτείς μόνο ότι για να αποκτήσεις τα έπιπλα και τον εξοπλισμό θέλεις πάνω από 20-25-30.000. Έτσι, ψυγεία, έπιπλα, όλα αυτά, μεταφορές. Τι νομίζεις, μια μεταφορική παίρνει αρκετά χρήματα. Και εσύ, αν είσαι σε γκρίνη και οικογένεια, θα μπεις με τα κλειδιά. Με τα κλειδιά, με τα παπούτσια σου και με τα ρούχα σου. Και δεν μιλάμε ότι είναι παρατημένο, το σπίτι είναι άριστο. Άρα, 550 ευρώ, όποιον τον ενδιαφέρει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να τον γνωρίσουμε με την οικογένεια, να δει και το ακίνητο, για να τον νοικιάσει ο άνθρωπος. Και προσοχή, γιατί η γυναίκα λέει: θα αφήσω μέσα τα πράγματα, ρε παιδιά, κάποιος να τα προσέξει. Μην... Σωστά. Έτσι. Ανάποδα, ψάχνω στο Περιστέρι για μία φίλη να νοικιάσει ένα μικρό σπίτι, 50 τετραγωνικά μέτρα. Η γυναίκα είναι άριστη, δηλαδή δεν πρόκειται να το λεμπορήσει καθόλου. Ελάχιστες ώρες θα μένει. Πληρώνει καλά. Θέλω ένα καλό σπίτι στο Περιστέρι. Ψάχνω να βρω ένα σπίτι να νοικιάσω για μια πελάτησά μου στο Περιστέρι. Θέλω κάτι καλό και πληρώνουμε καλά. Άρα από τη μία δίνουμε να νοικιαστεί, από την άλλη ψάχνουμε για νοικιό. Ψάχνω στο Περιστέρι, σε ένα ωραίο σημείο. Ένα σπίτι θέλω γύρω στα 50 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι. Θέλω κάτι καλό και πληρώνω καλά. Ωραία. Στο Περιστέρι. Αν δεν έχεις, εσύ με βλέπεις, φίλος, γνωστός, συγγενής, πάρε με ένα τηλέφωνο. Αυτά που λέω είναι άμεσα. Δηλαδή και αύριο το πρωί το κλείσαμε. Θέλω κάτι καλό. Και πληρώνουμε κι εμείς καλά. Και έχω και άλλη μία ευκαιρία. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος. Σπιταρώνα στο Κερατσίνι. Εδώ να δείτε τώρα. 87 τετραγωνικά μέτρα και με συμβόλαιο άλλα 10 στο δώμα που καταλαβαίνετε πάμε στα 100 μέτρα. Σε πολύ καλή τιμή. Στο Κερατσίνι, σε πάρα πολύ καλή τιμή. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε. Πρώτη τιμή που λέμε είναι γύρω στα 100.000. Στο Κερατσίνι. Πόσα τετραγωνικά είπατε? Τα τετραγωνικά του κυρία Βορδόνη είναι 90 και 10 100. Πολύ μεγάλο το ακίνητο. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 87 τετραγωνικά μέτρα. Και προσέξτε, μιλάμε για οικογενειακή τώρα πολυκατοικία, όχι με 300 σπίτια μέσα. Έχει μια οικογένεια στο ισόγειο, μια οικογένεια στο πρώτο όροφο και μια οικογένεια στο δεύτερο όροφο, στο Κερατσίνι. Ξέρετε πόσο... Του δευτέρου πουλάει είναι το... Του δευτέρου. Ξέρετε πόσο πουλάει το Κερατσίνι, να μην σας πω καλύτερα. Να μην σας πω καλύτερα. Άρα ούτε κοινό, ξέρετε τίποτα, δεν έχει τίποτα εκεί. Ισόγειο, πρώτο, δεύτερο, μια οικογένεια, σας το όλοι, και τρεις οικογένειες. Εδώ πας τώρα σε μια πολυκατοικία από τις καινούριες και στον κάθε όροφο έχει 7 διαμερίσματα. Εδώ μιλάμε για μια οικογενειακή πολυκατοικία, ισόγειο πρώτο, δεύτερο. Εσύ είσαι ο δεύτερος. Και είσαι 90 μέτρα, 87 αργονικά μέτρα και 10 μέτρα είναι το δώμα κατά αποκλειστικά. Έχει αποκλειστική χρήση ο ιδιοκτήτης που θα το πάρει. Ούτως ή άλλως. Με αποκλειστική αγορά, εάν και εφόσον μόνο το ελέγξουν οι δικηγόροι σου. Συγγνώμη, σωστά, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να λέω ότι θέλω. Να ξέρετε, θα σας πω κάτι. Να ξέρετε ένα πράγμα και να το θυμάστε. Και το δίνω συμβουλή και στους ανθρώπους που ίσως να μην ξέρουν από τηλεόραση, είτε που ξεκινάνε, είτε θέλουν να ξεκινήσουν.
Εδώ η τηλεόραση, ό,τι δείχνουμε εμείς, έχει αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω κούρεμα 100.000 ή 99.000. Εδώ, στην τηλεόραση, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Άρα δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος και να πουλάει κάτι αν αυτό δεν είναι τουλάχιστον από 700 φορές ελεγμένο να είναι σύνομο. Τώρα, ο δικηγόρος ο δικός σας, ο αγοραστής ή ο πολιτής μπορεί να το αρέσει, μπορεί να μην το αρέσει. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω, δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτά, γιατί πέρα από ότι δεν προχωρήσει η αγοροπολισία και εμείς που είμαστε τηλεπερσόνες, βγαίνουμε εδώ και έχουμε δεσμεύσεις πρώτον στους ίδιους μας στους εαυτούς και δεύτερον σε εσάς. Και προσπαθούμε πάντα να παίρνουμε την πληροφορία πολύ πριν από τους άλλους και από τους καλύτερους. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερος από τον κύριο Μητρόπουλο. Όλους τους σέβομαι, όλους υπολείπτομαι, αλλά εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον κύριο Μητρόπουλο. Και την έχω χρόνια τώρα. Εσείς, κύριε Βορδόν, μπορείτε να είστε από μαθήτρια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οι γνώσεις του είναι τουλάχιστον. Αξιόλογος, τι είδαμε τώρα, νομίζω. Μπράβο. Ότι υπάρχει μέτρο σύγκριση με κάποιους άλλους. Άρα, επαναλαμβάνω, πολύ ωραίο σπίτι στην Νίκαια προσφέρεται προς ενοικίαση. Ψάχνω στο Περιστέρι ένα ωραίο σπίτι, πληρώνουμε καλά. Και ευκαιρία μεγάλη στο Κερατσίνι. Πάρτε με τηλέφωνο. Καλά, και η κοπεδάρα στο Ρέντι, έτσι, 1500 μέτρα, τσάμπα το δίνει. Το δίνω κάτω από την αντικειμενική. Στο Ρέντι το πουλάω κάτω από την αντικειμενική. Το ακούσατε? Τώρα πουλάνε όλοι δύο φορές την αντικειμενική. Το πουλάμε κάτω από την αντικειμενική. Η κοπεδάρα στο Ρέντι, στο καλύτερο σημείο. Είναι φιλέτο το σημείο όμως. Καλά, φιλέτο. Φιλέτο. Ούτε ο φίλος μου, ο κύριος Λαζάρου. Θα πω τόσο φιλέτο που είναι, γιατί ο άνθρωπος λέει τον κύριο Λαζάρου, γιατί είναι ο άνθρωπος του μαχητή. Φιλετέρα! 1500 τετραγωνικά μέτρα, το δίνω κάτω από την αντικειμενική. Όποιο το προλάβει! 1500 μέτρα, το δίνω κάτω από την αντικειμενική. Αυτή είναι εντολή από τον πολιτή. Μην το αφήσετε! Μην το αφήσετε! Μεγάλο συντελεστή. Εντάξει, δεν είναι για μια οικογένεια τώρα, αν τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Όχι, μιλάμε τώρα. Μπορεί δύο, μπορεί να είναι δύο. Ιδίως για επιχειρηματίες ενδεχομένως. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι δύο γαμπροί. Απλά μπορεί και επιχειρηματίες που του αδειάζει. Όρους για εκμετάλλευση. Ακούσατε τι είπα, στο Ρέντι. Όχι στο βουνό, στο Ρέντι. Και να βιαστείτε κιόλα σπίτι του, διότι έχουμε ήδη δύο-τρεις προσφορές. Έχουμε δύο-τρεις προσφορές, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Λοιπόν, 1500 τετραγωνικά μέτρα στην καρδιά στο Ρέντι, πεντακάθαρο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα το ελέγξουν και οι δικοί σας οι δικηγόροι. Όταν λέω, εννοώ την ιδιοκτησία του κτλ. Έτσι. Σωστά. Φανταστική ευκαιρία. Οικοπεδάρα. Το δίνει τσάμπα κάτω από την αντικειμενική. Μην το χάσετε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κυρία Βορδόνη, εσείς δεν θα μιλήσετε καθόλου σε αυτήν την εκπομπή. Πάμε να τα πούμε λίγο με την κυρία Βορδόνη. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για συντάξεις. Άρα για όλα τα προβλήματα με τις συντάξεις, παλιές, νέες, εγκρεμίσεις, επιδόματα, όλα αυτά μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά νομίζω. Πήγαμε λίγο στα ακίνητα. Τα επαναλαμβάνω πολύ γρήγορα για να πάρει και το χρόνο η κυρία Βορδόνη. Έχω ένα πολύ καλό ακίνητο που νοικιάζεται στην οικία. Ψάχνω ένα ακίνητο στο Περιστέρι να το νοικιάσει η πελάτησά μου. Θέλουμε κάτι καλό, πληρώνουμε καλά. Έχω οικοπεδάρα στο Ρέντι που πουλιέται κάτω από την αντικειμενική. Καταλαβαίνετε ό,τι λέμε. Κάτω από την αντικειμενική είναι πολύ καλή. Έχω μια-δύο προτάσεις. Θα δούμε πώς το κάνουμε. Έχω το ακίνητο στην Καλλιθέα, θα το δείξουμε σε λίγο. Άρα έχω πολλές καλές περιπτώσεις. Αν εσείς θέλετε να αγοράσετε, να πουλήσετε ένα ακίνητο, είμαστε εδώ 2-10-49-64-569, 2-11-26-95-243, 2-10-49-72-304. Έχω εντολή από οικογένειες να αγοράσω ακίνητα της μετρητής. Δηλαδή να ψάξω εγώ το ακίνητο, να το αγοράσουν αυτοί. Αν λοιπόν εσύ έχεις ένα ακίνητο, πάρε με τηλέφωνο, μπορεί να το πουλήσεις και σε 10 λεπτά με μετρητά. Έχουμε αυτή τη στιγμή τώρα το δεύτερο μεγάλο, πολύ μεγάλο κομμάτι για τις ρυθμίσεις, για τα κόκκινα δάνεια και τον εξοδικαστικό. Mm-hmm. Πάμε, κυρία Βορδόνη. Ναι, τα πράγματα παραμένουν πάρα πολύ άσχημα, θα πω εγώ, κύριε Χαλκιώτη, διότι πάρα πολύ απλά. Ναι, μεν υπάρχει ένας εξοδικαστικός μηχανισμός
που σίγουρα έχει βελτιωθεί, δεν έχει καμία σχέση με κάνει κανένα κόρημα αξιοδικαστικό. Γιατί κάποιοι λένε τίποτα, μα για τα σκουπίδια είναι. Ακούω και εγώ διάφορα ότι γιατί να καταφεύγουμε στον εξωδικαστικό ναι. και ότι δεν υπάρχει λύση μέσα στον εξωδικαστικό. Ναι. Άρα δηλαδή τελικά η συμβουλή προς τους οφειλέτες μας που μας παρακολουθούν ποια είναι. Εγκαταλείψτε τα, δυσκολείστε, χάστε και τα κίνητα κύριε Χαλκιώτη. Λέω το Τζόκερ. Τώρα για όνομα του Θεού νομίζω ότι. Έχουμε κανένα κόρημα εμείς τώρα πρόσφατο. Σύμβουλος, ειδικά νομικός. Για βγάλτε σε διπλό τη Βορδόνη, αφήστε με εμένα. Πολύ πιο σαφή. Αν έχουμε τα κουρέματα, τα έχουμε τα κουρέματα. Συγγνώμη σας διακόπτω. Εδώ τώρα πρόσφατα που φέραμε να δείξουμε λίγο. Έτσι. Μέχρι να τα εμφανίσετε λοιπόν, ο εξωδικαστικός λειτουργεί πάρα πολύ θετικά. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει να καταφύγει κάποιος άνθρωπος, αν έχει είτε δημόσιες ασφαλιστικές οφειλές, είτε φυσικά και αν έχει τραπεζικά δάνεια. Είναι αποτελέσματα του εξωδικαστικού αυτά. Δεν είναι ότι λέμε και ψέματα τώρα. Είναι τα αποτελέσματα. Να τα κρύψουμε! Επειδή υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα του GDPR, δεν μπορούμε να τα δημοσιεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία του καθενός. Οπότε έχουμε επιλέξει τις συγκεκριμένες σελίδες από την πρόταση του εξωδικαστικού. 60-50, βλέπω, 30, βλέπω. Συγκεκριμένοι, όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο εξωδικαστικός και έχουν ξαναδεί φυσικά με τα μάτια του σε συμβάσει του εξωδικαστικού, να τονίσουμε και αυτό. Ναι. Γνωρίζουν αν το κομμάτι που δείχνουμε αποτελεί κομμάτι και μέρος του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και μετά, επειδή εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι, κύριε Χαλκιώτη, τα δεδομένα τα έχουμε, έχουμε τα συμβατικά, έχουμε οτιδήποτε απαιτείται για το γραφείο μας. Μεγάλες διαγραφές, αν τις φαίνεται και λίγο πιο κοντά, γιατί είναι λίγο δυσανάγκη. Μπορούμε να τα ζουμάρουμε. Μπορούμε. Για εμένα και για εσάς. Λοιπόν, πάρα πολύ ευχαριστούμε το control. Λοιπόν, το κίτρινο κομμάτι είναι το κομμάτι που έχουν υποστεί τις διαγραφές. Δηλαδή, γλιτώσαν οι άνθρωποι. Στο πρώτο μέσο από τις 29.000 φύγανε οι 17.500 κάτι. Από κάτω από τις 48 φεύγουν οι 38.000. Μένουν μόνο 9.700 δεξιά να ρυθμίσει. Βλέπετε και παρακολουθείτε λοιπόν, αν έχετε και επόμενη καρτέλα για να προχωρήσετε, κύριε Χαλκιώτη. Προχωράμε λίγο, παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαγραφές είναι μεγάλες. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ήταν δεδομένο ότι πρέπει να έχουμε διαγραφές εκουρέματος στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, μεν προβλέπεται σαν προϋπόθεση και αυτό σαν ενδεχόμενο, αλλά κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει νόμος να υποχρεώνει τις τράπεζες να συνενέσουν στο να κάνουν κάποια διαγραφή. Άρα, λοιπόν, τότε όταν πετυχαίνουμε και τέτοιου είδους διαγραφές, φυσικά είναι το καλύτερο για τον πελάτη μας, γιατί του διασφαλίζουμε και μεγάλη διάρκεια στο να έχει μια καλή αποπληρωμή, βιώσιμη λύση, χαμηλά επιτόκια, κύριε Χαλκιώτη, στις ρυθμίσεις. Χαμηλά επιτόκια, πάρα πολύ σημαντικό. Ο εξωδικαστικός προσφέρει και χαμηλό επιτόκιο στο κομμάτι αυτό. Σε αντίθεση με μια διμερή διαπραγμάτευση που σίγουρα τα επιτόκια είναι λίγο πιο τσιμπημένα, να το πούμε έτσι. Okay. Από εκεί και μετά, αν μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο. Έχουμε να πάμε στα επόμενα, παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι όπως ενδεικτικά παρακολουθείτε τη σελίδα τη συγκεκριμένη, υπάρχουν διαγραφές, θα πω γενικότερα εγώ σε δάνεια. 30, 40, 50. Φυσικά, αυτά τα βλέπουν εκεί. Κλιμακωτά, κλιμακωτά. Στα σπίτια τους τα βλέπουν, κυρία Βορδόν, μην άγχος. Κλιμακωτά. Φυσικά και υπάρχουν διαγραφές και σε ποσοστά αρκετά σημαντικά. Το πιο σοβαρό θα θέσω εγώ ότι είναι το εξής, ότι μέσα από εκεί θα έχουμε τη διασφάλιση να μην κινδυνεύσουμε με κάποια κατάσχεση, με κάποιο πληστηριασμό. Δεν πρέπει να τους εγκαταλείψουμε τους ανθρώπους αυτούς, είτε γιατί τους έχει έρθει μια κοινοποίηση με ένα εξώδικο ή διαταγή πληρωμής, ή με το χειρότερο έγγραφο που είναι το κομμάτι της αναγκαστικής εκτέλεσης του πληστηριασμού. Φυσικά και θα πρέπει να τρέξουμε άμεσα να ανοίξουμε την αίτηση. Έχει βήματα, έχει στάδια συγκεκριμένα, θα τα αναλύσουμε τώρα, γιατί είναι και καθαρά τεχνικά και νομικά. Και καλό είναι να μην τα εξηγούμε, γιατί δυστυχώς αρκετοί από εσάς μας μιμήστε, προσπαθείτε να κάνετε αυτό που κάνουμε εμείς και έχετε αρνητικό αποτέλεσμα. Ξεκάθαρα το ξέρει και ο κ. Χαλκιώτης αυτό. Άρα θα πούμε ότι έχει αρκετά βήματα, χρονοβόρα κάποιες φορές, αλλά με πολλές συγκεκριμένες προθεσμίες που αν χαθούν, δυστυχώς πετάτε τον πελάτη σας εκτός του εξωδικαστικού, εσείς οι υπόλοιποι σύμβολοι που τον εκπροσωπείτε, με αποτέλεσμα να έχετε ξανά σε εμάς με μία αντίστροφη μέτρηση χρονική, θα πούμε, κύριε Χαλκιώτη, για να προλάβουμε να τρέξουμε να τον προστατεύσουμε. Όταν δηλαδή εμείς την άλλη εβδομάδα έχουμε δύο πληστηριασμούς και ο πελάτης ήρθε μόλις εχθές να μας τους αναθέσει, γιατί καταέληξε όλο αυτό μέσα από μια κακή διαχείριση προηγούμενη, αντιλαμβάνεται και ο κύριος Χαλκιώτης και εγώ ότι πρέπει να τρέξουμε και η Δευτέρα εντωμεταξύ είναι και αργή, ότι έχουμε τρεις μέρες να αντιδράσουμε. Θα το καταφέρουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα δύσκολα και τα πετυχαίνουμε όλα αυτά. Αλλά καλό θα είναι να μην το φτάνετε στο τέλος της τελευταίας της ημέρας να μπορούμε να κάνουμε τις κινήσεις μας. Θα πούμε κάτι. Ότι η Βορδόνη είναι νομικός, εγώ είμαι οικονομικός σύμβουλος. Εντάξει, δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Γύρω στα 30 χρόνια στα δάνεια. Αν βρείτε άλλον έναν εσείς στην Ελλάδα να έχει 30 χρόνια εμπειρία, να με πάρει ο κύριος να μου πει εγώ, αλλά να μου το αποδείξει, έτσι, γιατί εγώ το αποδεικνύω. Λοιπόν, ξέρετε, πολλές φορές είναι το. Δεν μ' άρεσε να μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω. Μιλάω, ξέρετε για ποιο λόγο. Για να μην παραμυθιάζεστε εσείς. Για εσάς το κάνω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ ξέρω τι ρόλο βαράω. Και ξέρω αν ο κόσμος με αγαπάει και μου το έχει αποδείξει πολλές φορές. Στις εθνικές, στις δημοτικές, στο δρόμο, σε τηλέφωνα μας παίρνουν και κλαίνε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το συγκεκριμένο. Παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, θέλω να μου πιστέψετε. Το 99% της εξέλιξης μιας υπόθεσης είναι αυτός που θα το χειριστεί. Και τι είναι επίσης και το background του, έτσι. Δεν είναι αν θα πατήσει το κουμπάκι.
είναι αυτός που θα κάνει έναν οδικό χάρτη, που μέσα σε αυτόν τον οδικό χάρτη πρέπει να περάσει εσένα, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, την περιουσία σου, απέναντι. Λοιπόν, νέα φράση, οδικός χάρτης, την είπα. Έτσι, δύο μέρες πριν την 20. Δεν θα περάσει μήνας. Μιλάγα για τον καπετάνιο και τη Φουρτούνα, το μάθανε όλοι. Τώρα βλέπω όλους τους πολιτικούς βγαίνουν και μιλάνε καπετάνιος, Φουρτούνα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ φτιάχνουμε ένα σχέδιο. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να διασώσουμε το σύνολο των ακινήτων, το σύνολο των ακινήτων, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα και να δώσουμε και τη μικρότερη προκαταβολή. Κάποιος την περασμένη εβδομάδα στο γραφείο μου λέει, ξέρεις κάτι, θα το αναλάβεις. Πληστηριασμός, μου λέει, σε δύο μέρες, τρεις. Τι προκαταβολή έχεις? Μου λέει, τίποτα. Αλλά έχω πάει κάπου που μου είπανε δεν χρειάζεται προκαταβολή. Του λέω, δεν μπορώ. Έλα ρε, μου λέει, Γαβύλο, δεν μπορείς. Γιατί? Πόσα θες, μου λέει, για να το κάνεις? Δεν έχει να κάνει, του λέω, με την αμοιβή μου. Δεν γίνεται, κάτι γνώμη. Δεν γίνεται. Εγώ, μου λέει, πήγα εκεί, στον κύριο Τάδε, και μου το έχει καθαρίσει. Απλά μου λέει, σε δοκίμασα. Με πήρε μετά από τρεις μέρες και κλαίγε. Γιατί ρε, και ήταν και φίλος μου, έτσι, είναι γνωστός μου. Γιατί ρε, μου λέει, δεν με πιέσει. Τι να σε πιέσω, ρε, του λέω. Γνωριζόμαστε, μου λέει, από το σχολείο. Να κάνω τι, ρε, του λέω. Γνωριζόμασταν από το σχολείο που δώσαμε τότε ως οικονομική αξιωματική. Να κάνω τι, ρε, του λέω. Αφού στα έλεγα. Τι έγινε, του λέω. Πήρατε καμιά αναβολή? Ποια αναβολή, ρε, μου λέει. Το χάσαμε το ακίνητο. Άντε, μου λέει, να το πω στη μάνα μου τώρα. Ρε, σου, του λέω, δεν στάπα. Μου είπε, μου λέει, τον πίστεψα. Αλλά πολλές φορές, και έχετε δίκιο από μια πλευρά, έρχεσαι σε μένα και σας λέω, πρέπει να δώσουμε προκαταβολή. Πάτε στον κύριο Τάδε και σας λέει, προκαταβολή. Δεν χρειάζεται. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, με τα δικά σας τα μυαλά, θα έλεγα αυτό. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι αν γινόταν να μην δώσει προκαταβολή, πρώτοι εμείς οι δύο θα το κάναμε? Όταν όμως χάνονται περιουσίες και όταν μετά θα αναγκαστείτε να βγείτε από το ακίνητο και σε κανένα να μην τύχει, τότε θα θυμηθείτε τα λόγια του Γαβρίλη του Χαλκιώτη και τη Χρυσούλα Βορδόνη. Ή τη Χρυσούλα Βορδόνη και του Γαβρίλη του Χαλκιώτη. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, ποιο είναι ο πρώτο, ο δεύτερο εμείς. Τώρα αυτά τα έχουμε λύσει εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? 2-10-49-64-569, 2-11-26-55-243, 6-9-7-7-9-7-6-3-6-5. Το είπα του Κορδαλού, έτσι, μην πείτε το είπα, το είπα. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Πώς ένας άνθρωπος βλέπει τόσες εκπομπές και δεν ακολουθεί πιστά αυτά που του λέμε και το κάνει το ρομποτάκι. Τι κάνει ρε το ρομποτάκι? Θέλω να ξαναδώ τι κάνει το ρομποτάκι. Θέλω να το δω. Λοιπόν, προσέξτε, θα με βρείτε στο Facebook, Γαβρίλος Χαλκιώτης, Χαλκιώτης Γαβρίλη, αυτά τα κάνουν τεχνικοί. Στο Twitter δεν ξέρω πώς λέγομαι. Λοιπόν, στο TikTok μπορείς να το σώσεις, στο site μας μπορείς να το σώσεις, που τον Ιούλιο έκανε 1 εκατομμύριο προβολές. Ιούλιο-Αύγουστο, έκανε πίσω ο Βορδονή, σου λέει γιατί το λέει. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα μέσα μπορείτε να μας βρείτε. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη, ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και εμείς όμως κριτικά προσπαθούμε. Προσπαθούμε συνέχεια, πιέζουμε. Και ναι, μπράβο στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο εξοδικαστικός που έχει φέρει είναι καλύτερος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μπράβο στη Νέα Δημοκρατία όμως, γιατί πρέπει να βγάλει το χαρτί του ποινικού μητρώου. Πρέπει να το βγάλετε αυτό το χαρτί, παιδιά. Παίρνετε στο λαιμό σας, χωρίς να το θέλετε, επιχειρηματίες, οι οποίοι αυτοί οι επιχειρηματίες μπορούν να ρυθμίσουν. Μα εσείς δεν είχατε πει τη δεύτερη ευκαιρία? Βγάλτε αυτό το χαρτί και πιέστε λίγο περισσότερο την υποχρεωτικότητα στα φαν. Εντάξει τώρα. Μια χαρά. Μια χαρά πάμε. Λοιπόν, καλύτερος εξοδικαστικός, πιο γρήγορος, με υποχρεωτικότητα, καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτσι? Δεν λέμε να είμαστε τιμή. Είναι αρκετά πιο βελτιωμένος και πιο αποτελεσματικός. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς ως σύμβουλοι, επειδή αντιμετωπίζουμε καθημερινά, θα έλεγα από το πρωί στο βράδυ, υποθέσεις και φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων. Κυρία Ευρώ, δεν μου επιτρέπετε να σας διακόψω. Μάλιστα. Για να το ξεχάσω. Όταν βγήκε, και σας μιλάω στο λόγο του θυμής μου, όταν βγήκε ο εξοδικαστικός επί ΣΥΡΙΖΑ, με πήρε κάποιος πολύ ψηλά και μου λέει, ρε, τι είναι αυτό, μου λέει, που βγάλανε, και γέλαγε. Του λέω, ρε, εσύ απάντησε μου για την τάδε. Ρε, Γαβρίλο, μου λέει. Έχω, μου λέει, εσένα και τη Βορδόνα με πιέζετε από το πρωί με το βράδυ
Και δεν μου αφήνει σε χρόνο, καλήκε να σα κάνω το κούρεμα και να σα κάνω τη μικρή δόση. Και θα μου έρθει, μου λέει ένα email. Ένα email μου λέει που θα με καλεί και εγώ θα πάω να το κάνω. Το τι. Να, καλή σου ώρα, δεν λέω και το όνομά σου. Καλή σου ώρα, εκεί που είσαι καλά, εσύ και η οικογένειά σου. Αυτό γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει βελτιωθεί, μην τρελαθούμε, αλλά θέλουμε κι άλλο. Βελτιώστε το κι άλλο. Συγγνώμη, το λέω εσείς. Επειδή λοιπόν ακριβώς εμείς εκπροσωπούμε όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά πρόσωπα και νόμικα πρόσωπα, δηλαδή και απλούς πολίτες, αλλά και επιχειρηματίες, πρέπει να αντιληφθείτε εσείς που μας παρακολουθείτε ότι εμείς σίγουρα βάζουμε πολλά μέτρα και σταθμά σε μια αξιολόγηση και μια διαπραγμάτευση. Βάζουμε στο τραπέζι το καλά της νοικοκυράς, κύριε Χαλκιώτη. Βάζουμε στο τραπέζι τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Βάζουμε οικονομικά κριτήρια πώς θα αξιοποιηθεί. Μαθήματα διαπραγμάτευσης, Παρασκευή 8. Και πολλά άλλα πράγματα. Απλά αυτά τα τονίζουμε τώρα, διότι ξαφνικά, επειδή διάφοροι φωστήρες βγαίνουν και λένε κάποια πράγματα. Καλό θα είναι πραγματικά να εμπιστεύεστε τους ειδικούς, γιατί εμείς αποδείξεις έχουμε, δικαστικές αποφάσεις έχουμε, διαγραφές έχουμε, εξοδικαστικούς δόξα στον Θεό έχουμε. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε για όσους φυσικά δεν έχετε αντίρρηση. Αλλά από εκεί και μετά, κύριε Χαλκιώτη, νομίζω ότι ο κόσμος που τρέχουν τα προγράμματα πληστηριασμών και είναι πάρα πολλά, ειλικρινά, δεν χτυπάνε μόνο την κύρια κατοικία. Χτυπάνε καταστήματα, χτυπάνε δικαίωμα επικαρπίας, όσο και σας κάνει εντύπωση. Και έρχεστε και λέτε, σιγά μην μου πάρει την επικαρπία. Κι όμως την έχουν πάρει. Μα δεν είναι δικιά του. Του λέει, άμα τη χάσει, είπε, μας αδίκησε ο δικαστής, θα πούμε. Αυτό είναι η δικαιολογία που δίνουν. Ελάτε να ρυθμιστείτε. Ελάτε να μάθετε. Προνομιακά σου μπορούμε. Τι εναλλακτικά σενάρια μπορούμε να σας προτείνουμε, γιατί έχουμε, δόξα Θεός, αρκετά. Είτε να έχει να κάνει με απευθείας δεν τα λέμε όλα στην διαδικασία. Για όνομα Θεού. Αν τα πούμε, δεν μας φτάνει μία ώρα, κύριε Χαλκιώτη. Θέλουμε πάρα πολλές ώρες να αναλύουμε και τα αποτελέσματα, να φέρουμε εδώ τις αποφάσεις, να τις βγάζετε και να τις αναλύουμε σελίδα-σελίδα και παράγραφο. Αυτό τώρα ήταν καμιά τριανταριά δανεία, τα οποία τα περάσαμε στο δεύτερο. Τι να βγάλουμε, να βγάλουμε τις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη που έχουν έρθει μεταρρυθμιστικές, που έχουν έρθει κάποια άλλα πράγματα, να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους με το κομμάτι διευθέτησης της έντοκης δόσης. Διαδικασία και αυτή συγκεκριμένη νομική, μην την κάνετε μόνοι σας. Ήδη αρκετοί από εσάς έχετε λάβει τα εξώδικα που σας λένε ότι είστε εκτός νόμου Κατσέλη. Μάλιστα. Πολλά άλλα. Παλιά πηγαίναμε στην Ομόνια όταν ήταν ελληνική εκεί περιοχή πολυσόλες, τώρα έχει ελάχιστους. Και φώναζε πρόεδρε! Γινάγανε 50. Τώρα ξέρετε ποιο είναι αντί για πρόεδρο. Ειδικός. Όλοι είναι ειδικοί. Ένα απίστευτο πράγμα. Κάνει τη δουλειά 2 χρόνια και λέει είμαι ειδικός. Απίστευτο πράγμα. Όλοι γίνανε ειδικοί. Όλοι γίνανε ειδικοί και όλοι έχουν άποψη. Απίστευτο πράγμα. Εσείς πρέπει να επιλέξετε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έλα ρε σιλό, ακούστε το ρομποτάκι. Τι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή βάζουμε και λίγο χιούμορ, το σοβαρεύουμε, δείχνουμε πληστηριασμούς. Τη μία δείχνουμε το ρομποτάκι, την άλλη δείχνουμε τους πετάνε έξω για πλάκα. Επιχειρήσεις θα κλείσουνε. Τι να κάνουμε άλλο. Από τον Ιούλιο πριν φύγουμε για διακοπές σας έλεγα, θα κρυβίνει το ρεύμα. Τίποτα εσείς. Ρε πάρτε να πάρετε φθηνό ρεύμα, τίποτα εσείς. Τώρα τρέχετε όλοι. Και για το ρεύμα έχουμε λύσεις. Γιατί και για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη, θα σας έλεγα πάρτε μια δεύτερη γνώμη. 4 πακέτα, πακέτο όχι ένα, 4 πακέτα χαρτομάντιλα χαλάμε τη βδομάδα από το σοκ της, πώς να το πω τώρα, όταν ο Δανιελίδης μαθαίνει την αλήθεια. Όταν τους γνωστοποιούμε την πραγματικότητα. Εκεί έχουμε νερό, νεράκι, κοκακόλα, λίγο το air condition, γιατί άλλα πιστεύανε, άλλα είναι στην πραγματικότητα. Ξέρετε, στις 10 υποθέσεις, οι 6,5 λένε ότι ναι, λέει, είμαι εντάξει, καλυμμένος. Αλλά λέει, αργεί λίγο το δικαστήριο. Ότι μου λένε ψέματα, λέω εγώ. Αργεί το δικαστήριο. Δεν πας, ρε παιδί μου, μια βόλτα να πάρεις την απόφαση, μήπως την έχει ο άνθρωπος. Απορριπτέξε. Λοιπόν, για αυτό σας λέω, έτσι δεν είναι όλοι, για όνομα του Θεού, ούτε εμείς είμαστε. Αλλά θέλω να πω ότι θέλει μεγάλη προσοχή. Έχετε 5 δεύτερα. Σπιταρώνα στην Καλλιθέα. Εκπληκτικό, σε καλύτερο σημείο στην Καλλιθέα. 124 τετραγωνικά μέτρα, 250.000. Σπιταρώνα. Μπράβο ρε μάγκες, το προλάβαμε και αυτό. Και αυτό το προλάβαμε, είστε μάγκες. Σας πίεσα πολύ σήμερα. Λοιπόν, απίστευτο. Είναι περίπου 40 ετών, αλλά αν έχουν μείνει 5-7 χρόνια μέσα είναι ζήτημα. Γιατί δεν το χρησιμοποιούσαν με έναν σε ένα άλλο ακίνητο από ό,τι μου έχουν πει. Είναι τρομερή ευκαιρία αυτή. Τρομερή. Είναι για 2.000 ευρώ το μέτρο. Μάθετε πόσο πουλάει η Καλλιθέα. Αυτό μάθετε. Εδώ μέσα σας μάθουμε και τα ακίνητα γιατί θα μπλέξουμε. Θα ρωτάτε 50 πράγματα, τους μπερδέψετε όλους πάλι έτσι. Λοιπόν,
στη Γαλιθέα. Όποιος ενδιαφέρεται, 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304 και το κινητό του γραφείου 697-797-6365 είναι 24 ώρες 24 ώρες, εκτός αν πέφτει η μπαταρία. Όταν πέφτει η μπαταρία θα το ξαναφορτίσουμε. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα έχετε. Γρήγορα, κυρία Βορδά, να μας κόψουμε. Θα είμαστε και στα νέα δάνεια δίπλα, κύριε Χαλκιώτη, δεν είπατε. Οικονομικά, νομικά, τους στηρίζουμε, κάνουμε τον έλεγχο, βοηθάμε σε εκταμείευση. Άρα λοιπόν, καλέστε. Στέγη 2. Στέγη 2. Μέχρι 2 δις είναι. Προσέχτε, εκεί θέλει γρήγορα ταχύτητα. Εκεί πρέπει να είσαι το λόγο. Να μαζέψει γρήγορα τα χαρτιά. Σωστός ο φάκελος. Να περάσει την. Θα τα πούμε τώρα, όχι. Να περάσει αυτά τα στάδια πρέπει να πάρει για να πα μετά να διεκδικήσει από τα 2 δις. Παλιά στα δάνεια λέγαμε την οικονομική προέκριση και το πήραμε. Εδώ δεν έχει. Θέλει στάδια. Γιατί είναι μέσα από τα 2 δις. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή, ένα γάτο εκεί δίπλα να τρέχει, να βοηθάει όσο μπορεί σε νόμιμα πλαίσια, να μην κολλήσουν τεχνικά, να βοηθήσει και ο Βορδόνη που μπορεί, η τράπεζα να είναι σωστή, να δώσει μια προτεραιότητα, να πάρει τα λεφτά σας. Έχουμε και τα νέα δάνεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βορδόνη. Εγώ να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, όλα αυτά βοηθάμε τον Κορυδαλό, στηρίζουμε την ημέρα εκείνη που είπαμε, το ξαναλέμε, 30 Οκτωβρίου, ένα δευτερόλεπτο, ρε παιδιά, συγγνώμη, σας παίρνω ένα λεπτό, 4 με 8 την Τετάρτη και την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, 9 με 2. Τα πιτσιρίκια για λίγες ακόμα παραστάσεις εκεί, στο Σινέ Παράδεισος. Βοηθάμε, στηρίζουμε τη Β' Πειραιά. Όποιο πρόβλημα έχει, είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε. Είμαστε δίπλα σας. Εμένα, το αφεντικό μου είναι ο Θεός και ο λαός. Κανένας άλλος. Το ξαναλέω. Ο Θεός και ο λαός. Είμαι δίπλα σας. Για όλα τα προβλήματα, κάτι πολύ απλό. Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη. Και από ό,τι λέτε εσείς οι ίδιοι, εσείς μιλάω για μένα, όχι για τη Βορδόνη, για μένα μιλάω, είμαι και πιο φτηνός. Εσείς τι το λέτε. Δεν ξέρω, μάλλον έτσι ήταν. Την αγάπη μου.